Γιατρό. Γεια σου, χαίρομαι που σε ξαναβλέπω Ελπίζω να έχεις ετοιμαστεί για άλλο ένα συναρπαστικό ταξίδι στη χώρα των γνώσεων Είμαστε στο γιατρό για να κάνουμε τις συνηθισμένες μας εξετάσεις Είμαι σίγουρη ότι θα είμαστε απολύτως υγιείς Θέλεις να έρθεις κι εσύ Ζήτω, εσύ είσαι Σε περίμενα να γυρίσεις έλα μαζί μας το γιατρό. Στην αίθουσα αναμονής υπάρχει ένα ενιδρίο. Ο Ζήσης δεν μπορεί να πάρει τα μάτια του από αυτό. Γεια σου! Είμαστε στο γιατρό και περιμένουμε για να κάνουμε τις συνηθισμένες μας εξετάσεις. Η Ζήση είναι μέσα με τη γιατρό τώρα. Αχ! Τι συμβαίνει Μίμη? Ανησυχώ! Μήπως η γιατρός βρει ότι έχω κάτι! Δεν αισθάνεσαι καλά. Είχα μια φαγούρα το πρωί. Αυτό δεν σημαίνει ότι είσαι αδιάθετος. Απλώς δεν θέλω να πάρω κανένα αηδιαστικό φάρμακο. Είμαι σίγουρη ότι θα είσαι μια χαρά, Μίμη. Η γιατρός είναι πολύ καλή. Θα εξετάσει τα μάτια και τα αυτιά μας και θα μετρήσει το βάρος και το ύψος μας. Το ύψος μας. Όχι, όχι θα μου πει ότι είμαι πολύ κοντός. Δεν είσαι κοντός, Μίμη. Είσαι ακριβώς όσο πρέπει για ένα Μίμη. Ευχαριστώ, Φιφί. Σίσι, πώς πήγε? Η γιατρός είπε ότι είναι υγιέστατη. Καλό αυτό. Τι έχει ο Μίμης? Νομίζει ότι η γιατρός θα του πει ότι είναι πολύ κοντός ή κάτι τέτοιο. <laughs> Καλά, σε λίγο θα μάθει. Τώρα είναι η σειρά σου να πας μέσα. Αχ! Oh, δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείς, Μίμη. Όσο ο Μίμης κάνει τις εξετάσεις του, ρίξε μια ματιά στην αίθουσα αναμονής για να δεις τι μπορείς να ανακαλύψεις διαβάζεις τα παλιά κομίξ. Διαβάζεις τα παλιά κομίξ. <μίξ> <μίξ> Τι ήταν αυτό? Θα μπορούσε να περάσει η Δεσποινής Παπαδοπούλου, παρακαλώ. Ήταν το μεγάφωνο για να ειδοποιήσει ότι η γιατρός είναι έτοιμη. Με τρόμαξε. Έχω ένα παιχνίδι με διάφορους ήχους. Μερικοί ήχοι είναι ενοχλητικοί και μερικοί είναι ωραίοι. Δες πόσους μπορείς να αναγνωρίσεις. Κάνε κλικ πάνω μου για να παίξουμε το παιχνίδι «Αναγνώρισε τους ήχους». Ας αρχίσουμε να ακούμε. Γεια σου, Έχω ένα καταπληκτικό παιχνίδι για να παίξουμε. Περιλαμβάνει ένα σωρό ήχους. Χρησιμοποιούμε συνέχεια τα αυτιά μας για να ακούμε τους ήχους γύρω μας, ακόμα και όταν κοιμόμαστε. Ξέρεις όμως τι προκαλεί τους ήχους που ακούς. Ηχογράφησα με το μαγνητόφωνο μου διάφορους ήχους. Θα παίξω έναν ήχο που ηχογράφησα. Και θέλω να κάνεις κλικ στο πράγμα που πιστεύεις ότι προκαλεί αυτό τον ήχο. Είναι το πιάνο! Εύκολο δεν είναι! Θα παίξω 10 ήχους που ηχογράφησα. Αν δώσεις 10 σωστές απαντήσεις, θα σου χαρίσω ένα κομμάτι του παζλ. Εντάξει λοιπόν, ας αρχίσουμε το παιχνίδι. Μπορείς να καταλάβεις από πού προέρχεται αυτός ο ήχος. Κάνε κλικ στη σωστή εικόνα. Ένα ξυλόφωνο. Σωστά! Είναι μουσική από ξυλόφωνο. Μπορείς να καταλάβεις από πού προέρχεται αυτός ο ήχος. Κάνε κλικ στο πράγμα που νομίζεις ότι προκάλεσε αυτό τον ήχο. Μια μίγα που ζουζουνίζει. Μπράβο! Είναι ο ήχος που κάνει μια μίγα όταν πετάει εδώ και εκεί. Μπορείς να καταλάβεις από πού προέρχεται αυτός ο ήχος. Κάνε κλικ στη σωστή εικόνα. Η πατημασιά κάποιου. Έχεις δίκιο. Είναι ο από τα βήματα κάποιου. Ξέρεις τι προκαλεί αυτό τον ήχο. ένα πιάνο. Σωστά! Είναι μουσική από πιάνο. Μπορείς να καταλάβεις από πού προέρχεται αυτός ο ήχος. Σωστά! Είναι μουσική από τρομπέτα. Τέλεια! Πρέπει να βρεις πέντε ακόμα ήχους. Ξέρεις τι σημαίνει σιγά και δυνατά. Ας πούμε το όνομά μας όσο πιο σιγά μπορούμε. Σίσι. Τώρα ας το πούμε όσο πιο δυνατά μπορούμε. Σίσι. Ποπο! Το είπες τόσο δυνατά που τρόμαξα. Μπορείς να καταλάβεις από πού προέρχεται αυτός ο ήχος. Ένας άνθρωπος που χτυπάει την πόρτα. Ένας άνδρας που γελά. Μπράβο! Είναι ένας άνδρας που γελάει. Ξέρεις τι προκαλεί αυτό τον ήχο? μια σφυρίχτρα που σφυρίζει. Έχεις δίκιο. Είναι ο ήχος μιας σφυρίχτρας. Μπορείς να καταλάβεις από που προέρχεται αυτός ο ήχος. Ένα αυτοκίνητο που μαρσάρει. Έχεις δίκιο είναι ένα αυτοκίνητο που μαρσάρι. Ξέρεις τι προκαλεί αυτό τον ήχο; Ένα ρολόι που κάνει τικ τακ. Σωστά. Είναι ένα ρολόι που κάνει τικ τακ. Πρέπει να βρεις έναν ακόμα ήχο. Ξέρεις τι προκαλεί αυτό τον ήχο; Ένας άνθρωπος που χτυπάει την πόρτα. Μπράβο! Είναι κάποιος που χτυπάει μια πόρτα. Ζήτω! Τέριαξες όλους τους ήχους με τις εικόνες. Είσαι αστέρις τους ήχους. Ακούω έναν ήχο που σημαίνει ότι ένα κομμάτι του πάζλ κατευθύνεται προς το μέρος σου. μου και η γιατρός είπε ότι είμαι εντελώς καλά. Ζήτω! Είπε ακόμα ότι έχω ψηλώσει ένα εκατοστό. Επομένως, δεν είμαι και τόσο κοντός. Είσαι όπως πρέπει, Μίμη. Η σειρά της φυφής τώρα. Κοίτα αυτό το ενιδρίο. Το ήξερα ότι θα σου άρεσε ζήσει. Ναι, χαζεύω τα ψάρια από την ώρα που ήρθαμε. Έχουν υπέροχα χρώματα. Γεια σας! Πώς ήταν η εξετάση σου, Φιφί? Η γιατρός είπε ότι βλέπω εξαιρετικά καλά. Και φυσικά μπόρεσα να διαβάσω όλα τα γράμματα στον πίνακα που μου έδειξε. Νόμιζα ότι ήταν εξέταση για την όραση, όχι για την ανάγνωση. Ε, λοιπόν, τις πέρασα και τις δύο. Έφερα μερικά κόμιξ να διαβάσεις, αν θέλεις, Φιφί. Σε ευχαριστώ, Σίση. Τα έχω ήδη διαβάσει και έτσι τα έφερα για να τα αφήσω στην αίθουσα αναμονής. Αυτή εδώ η ιστορία έχει πλάκα. Λέει για ένα κορίτσι που συνέχεια τρέχει γύρω γύρω. Τρέχει τόσο πολύ που δεν έχει χρόνο ούτε να σκεφτεί. Σαν και σένα φιφί. Mm. Μπορεί ο Ζήσης να περάσει τώρα για τις εξετάσεις του. Σειρά μου, πείτε μου καλή τύχη. Καλή τύχη Ζήση. Καλή, καλή τύχη Ζήση. Ζήση. Ο Ζήσης πέρασε μέσα για τις εξετάσεις του. Ρίξε μια ματιά στα παιχνίδια μας ή κάνε κλικ οπουδήποτε στην αίθουσα αναμονής για να δεις τι εκπλήξεις σε περιμένουν. Διαβάζεις τα παλιά κομίξ. Wow! Υπάρχουν πολλά ψάρια με διαφορετικά χρώματα σε αυτό το ενηδρίο. Μου αρέσει περισσότερο αυτό με τις κόκκινες και κίτρινες ρίγες. Έχω ένα παιχνίδι με όλα τα διαφορετικά σχήματα και είδη ψαριών. Κάνε κλικ πάνω μου για να παίξουμε το παιχνίδι μου με τα ψάρια. Ας δούμε από πιο κοντά τα μικρά ψαράκια. <Συλίδι> Γεια σου. Έχω πάρα πολλά πίθανα ψάρια για να σου δείξω σήμερα. Κοίτα όμω μέσα στο ενιδρύο, Μπορείς να δεις μόνο το σχήμα των ψαριών. Κάθε φορά θα σου δείχνω ένα ψάρι και θα σου λέω κάτι γι' αυτό. Πρέπει να κοιτάξεις στο ενιδρύο τα σχήματα των ψαριών και να βρεις ποιο ταιριάζει με το ψάρι για το οποίο μόλις σου μίλησα. Πρέπει να βρεις πέντε ψάρια σε κάθε ενιδρίο. Όταν θα βρεις δέκα καταπληκτικά ψάρια, θα ψαρέψω για σένα ένα κομμάτι του πάζλ. Το ψάρι που θα δούμε ζει στη θάλασσα, σε ζεστά, ηλιόλουστα νερά, όπου μπορεί κανείς να βρει επίσης πολύχρωμα κοράλια. Τα κοράλια δημιουργούνται από τους σκελετούς μικροσκοπικών θαλάσσιων οργανισμών. Τα ψάρια που ζουν εδώ έχουν έντονα χρώματα και σχέδια που τα βοηθούν να κρύβονται ανάμεσα στα κοράλια. Μερικά έχουν περίεργα σχήματα. Άσε με να σου τα δείξω. Λοιπόν, να το πρώτο ψάρι. Αυτό το ψάρι λέγεται δεσποσίνι. Υπάρχουν περισσότερα από 200 διαφορετικά είδη δεσποσίνι στη θάλασσα στις δεσποσίνες αρέσει να κολυμπούν παρέα με άλλες δεσποσίνες. Η μεγάλη ομάδα ψαριών που κολυμπούν μαζί λέγεται κοπάδι. Κάνε κλικ στο σχήμα αυτού του ψαριού στο ενιδρίο. Πολύ σωστά! Τι έχουμε εδώ? Αυτό είναι ένα αγγελόψαρο. Τα αγγελόψαρα έχουν πολλά διαφορετικά χρώματα και μεγέθη. Έχουν μικρό στόμα και μικροσκοπικά δόντια, αλλά μπορούν να τρώνε πολύ. Μπορείς να βρεις αυτό το ψάρι στο ενηδρίο. Μπράβο! Να, άλλο ένα ψάρι που πρέπει να βρεις. Αυτό είναι ένα ψάρι αγελάδα όμως δεν κάνει μου. Κοίτα τα αγκάθια στο κεφάλι του, μοιάζουν με κέρατα αγελάδας. Κάνε κλικ στο σχήμα μέσα στο ενιδρίο που ταιριάζει με αυτό το ψάρι. Το βρήκες! Τώρα κοίτα αυτό το ψάρι. Αυτό είναι ένα ψάρι φλόγα. Λέγεται έτσι επειδή έχει έντονο κόκκινο χρώμα. Κάνε κλικ στο σχήμα αυτού του ψαριού στο ενιδρίο. Μαθαίνω να κολυμπάω. Αναρωτιέμαι αν θα γίνω ποτέ τόσο καλός κολυμβητής όσο αυτά τα ψάρια. Ας δούμε ένα ψάρι ακόμα. Αυτό το ψάρι λέγεται τρομπέτα. Λέγεται έτσι γιατί το στόμα του μοιάζει με τρομπέτα στην άκρη ενός μακριού λεπτού σώματος. Το ψάρι τρομπέτα συχνά επιπλέει στο νερό με το κεφάλι του προς τα κάτω ψάχνοντας για τροφή. Μπορείς να βρεις αυτό το ψάρι στο ενηδρίο. Το ενηδρίο γέμισε με τα ψάρια που βρήκες. Ας δούμε μερικά ακόμα. Όταν τα βρεις όλα, θα κερδίσεις ένα κομμάτι του παζλ. Να, άλλο ένα ψάρι που πρέπει να βρεις. Αυτό είναι ένα ψάρι με χαβλιόδοντες. Έχει δόντια που προεξέχουν από το στόμα του σαν τους χαβλιόδοντες του ελέφαντα. Κάνε κλικ στο σχήμα αυτού του ψαριού στο ενιδρίο. Τώρα, κοιτά αυτό το ψάρι αυτό είναι ένα ψάρι πεταλούδα. Δεν πετάει όπως μια πεταλούδα, αλλά έχει έντονα σχέδια. Έχει ένα μεγάλο σημάδι κοντά στο πτερίγιο της ουράς του που μοιάζει με μάτι. Και έτσι οι εχθροί του δεν ξέρουν αν έρχεται προς το μέρος τους ή αν φεύγει. Μπορείς να βρεις αυτό το ψάρι στο ενηδρίο. Ας δούμε ένα ψάρι ακόμα. Αυτό το ψάρι λέγεται κλόουν. Έχει έντονα πορτοκαλί και άσπρα σχέδια και του αρέσει να χορεύει μέσα στο νερό. Τα ψάρια κλόουν ζουν γύρω από μικρά θαλάσσια πλάσματα, τις ανεμόνες, οι οποίες τσιμπάνε. Κάνε κλικ στο σχήμα μέσα στο ενηδρίο που ταιριάζει με αυτό το ψάρι. Τι έχουμε εδώ... Το όνομα αυτού του ψαριού είναι παράξενο. Λέγεται βασιλικό ψάρι των υφάλων. Είναι περίεργο ψάρι. Όταν είναι μικρό έχει κίτρινο χρώμα. Καθώς μεγαλώνει όμως γίνεται μπλε. Κάνε κλικ στο σχήμα αυτού του ψαριού στο ενιδρίο. Έχεις να βρεις ένα ψάρι ακόμα. Αυτό είναι ένα ψάρι σκαντζόχυρος. Έχει αγκάθια σε όλο του το σώμα για να προστατεύεται. Άουτς! Μπορεί επίσης να φουσκώσει σαν μπαλόνι για να φαίνεται πολύ μεγάλο και να μην μπορούν να το φάνε οι εχθροί του. Μπορείς να βρεις αυτό το ψάρι στο ενιδρύο; Βρήκες όλα τα ψάρια. Φοβερό! Δούλεψες πολύ σκληρά και σου αξίζει ένα κομμάτι του πάζλ. Γεια σου! Λοιπόν, τώρα κάναμε όλοι τις εξετάσεις μας και ξέρουμε ότι είμαστε καλά. Κοιτάξτε παιδιά! Να το αγαπημένο μου κυτρινοκόκκινο ψάρι. Θα πρέπει να το φωνάζουμε το ψάρι οζύσης. Διάβασε κανείς αυτές τις αφίσες? Τι λένε φιφί; Λένε με ποιον τρόπο μπορούμε να παραμείνουμε υγιείς. Τρώτε σωστά, λέει η μία. Εγώ πάντα τρώω. Δεν εννοεί μόνο αυτό. Εννοεί να τρώμε διάφορες τροφές όπως λαχανικά και φρούτα. Μια άλλη αφίσα λέει κρατηθείτε σε Όλοι μας διατηρούμαστε σε φόρμα, κάνοντας ασκήσεις στο γυμναστήριο... Στην παιδική χαρά! Κάνοντας βόλτες στο δάσος... Και σκέιτμπορτ! Λοιπόν, μας εξέτασε όλους ο γιατρός. Εξερεύνησε την αίθουσα αναμονής. Μπορείς να ανακαλύψεις πολλά πράγματα και να παίξεις αν κάνεις κλικ τριγύρω. Κρατηθείτε σε φόρμα. Τρώτε σωστά. Ζήση, σου αρέσουν πολύ τα ψάρια, σωστά! Ναι, Φιφί, είναι φανταστικά! Ξέρεις άλλες λέξεις που να κάνουν ομοιοκαταληξία με τη λέξη ψάρι! Ε... Μάρι... Λάρι, γάρι, ζάρι. Ναι, Ζήση, βρήκες μία. Έχω ένα παιχνίδι με ομοιοκαταληξίες. Κάνε κλικ πάνω μου για να παίξουμε το παιχνίδι μου με τις ομοιοκαταληξίες. Τι ωραία που περνάμε, παίζουμε και τραγουδάμε. και έφτασε η ώρα να βγάλουμε ομοιοκαταληξίες τη φόρα! Γεια σου και χαρά σου! Για ομοιοκαταληξίες σου. <Συκλή> <Συκλή> Φτιάχνω ομοιοκαταληξίες! <Συκλή> Θέλω να με βοηθήσεις να τις ολοκληρώσω! Θα σου διαβάζω την πρώτη σειρά και μετά θα σου διαβάζω ένα μέρος της δεύτερης σειράς! Πρέπει να διαλέξεις τη σωστή λέξη για να ολοκληρωθεί σωστά η ομοιοκαταληξία. Όταν φτιάξεις οκτώ ομοιοκαταληξίες, θα σου χαρίσω ένα κομμάτι του παζλ. Πρώτα θέλω να μάθω πώς θα πηγαίνεις με τις ομοιοκαταληξίες. Κάνε κλικ στο μπλε κουμπί αν τα πας καλά με τις λέξεις που κάνουν ομοιοκαταληξία. Κάνε κλικ στο πορτοκαλί κουμπί αν είσαι ξεφτέρη στις ομοιοκαταληξίες. Τέλεια! Ας αρχίσουμε να φτιάχνουμε ομοιοκαταληξίες. Αυτή είναι η πρώτη ομοιοκαταληξία. Μια γάτα παχουλή κοιμάται στο... Κάνε κλικ στη σωστή λέξη για να κάνεις ομοιοκαταληξία. Σωστά! Ήθελες τη λέξη «χαλί». Μια γάτα παχουλή κοιμάται στο χαλί. Ας κάνουμε μία ακόμα. Ο Αλέκος πέταξε το κουτάκι μέσα στο... Κάνε κλικ στη λέξη που θα ολοκληρώσει την ομοιοκαταληξία. Σωστά! Διάλεξε τη λέξη καλαθάκι. Ο Αλέκος πέταξε το κουτάκι μέσα στο καλαθάκι. Ας πάμε παρακάτω. Το μωρό δεν κοιμόταν. Γιατί? Κάνε κλικ στη λέξη που κάνει ομοιοκαταληξία με την τελευταία λέξη στην πρώτη γραμμή. Μπράβο! Oh, Διάλεξε τη λέξη Ζεστενόταν Το μωρό δεν κοιμόταν Γιατί ζεστενόταν Να μια ομοιοκαταληξία ακόμα Στην κοικίτσα την κότα Δεν άρεσαν τα πολλά Κάνε κλικ στη λέξη που κάνει η ομοιοκαταληξία Με την τελευταία λέξη στην πρώτη γραμμή έτσι, μπράβο! Η λέξη είναι φώτα. Στην κικίτσα την κότα δεν άρεσαν τα πολλά φώτα. Να μια ομοιοκαταληξία ακόμα. Κάποτε ήταν μια αλεπού σπιτίσια που ζούσε σε μια κούτα στα... Κάνε κλικ στη σωστή λέξη για να κάνεις ομοιοκαταληξία. Σωστά! Διάλεξες τη λέξη Πατήσια Κάποτε ήταν μια αλεπού σπιτήσια που ζούσε σε μια κούτα στα πατήσια Μπορείς να σκεφτείς λέξεις που κάνουν ομοιοκαταληξία με το μαράκι Τι θα έλεγες για τη λέξη ψαράκι ή αστεράκι Ας πάμε παρακάτω ήταν μια χαζούλα γάτα που φορούσε μια... Κάνε κλικ στη λέξη που θα ολοκληρώσει την ομοιοκαταληξία. Σωστά! Ήθελε τη λέξη... Γραβάτα. Ήταν μια χαζούλα γάτα που φορούσε μια γραβάτα. Ας κάνουμε μία ακόμα το χοντρό το ποντικάκι έτρωγε ένα. Κάνε κλικ στη σωστή λέξη για να κάνεις ομοιοκαταληξία. Το χοντρό το ποντικάκι έτρωγε ένα γουρουνάκι. Δεν κάνουν ομοιοκαταληξία χρειάζεσαι μια λέξη που κάνει ομοιοκαταληξία με τη λέξη ποντικάκι. Μπράβο! Διάλεξες τη λέξη φιστικάκι. Το χοντρό το ποντικάκι έτρωγε ένα φιστικάκι. Μένει μόνο μία ομοιοκαταληξία. Το μικρό αυτό ζουζούνι έτρωγε με το... Κάνε κλικ στη λέξη που θα ολοκληρώσει την ομοιοκαταληξία. Έτσι, μπράβο! Η λέξη είναι... Πυρούνι! Το μικρό αυτό ζουζούνι έτρωγε με το πυρούνι. Έφτιαξες οκτώ καταπληκτικά στοιχάκια με ομοιοκαταληξία. Οκτώ ομοιοκαταληξίες βρήκες και στο πάζλ ξαναμπήκες! Καλώς ήλθες στο σταθμό της διασκέδασης! Κοίταξε αυτές τις νόστιμες πίτες! Για να τις κάνεις ακόμα πιο λαχταριστές, πρέπει να ρίξεις πάνω τους κάποια γέμιση! Θέλεις να προσπαθήσεις να βάλεις γέμιση στις πίτες! οι πίτες θα περνάνε πάνω στον ημάντα. Σε αυτά τα σωλινάρια υπάρχουν τρία διαφορετικά είδη γέμισης για τις πίτες. Κρέμα, μαρμελάδα και σαντιγί. Πρέπει να ζουλίξεις ένα σωληνάριο για να βάλεις γέμιση σε μια πίτα και να κερδίσεις ένα βαθμό. Έτσι, αν βάλεις σε μια πίτα δύο ή γέμισης θα κερδίσει δύο βαθμού. Αν βάλει σε μια πίτα τρία ή γέμισης θα κερδίσει τρει βαθμού. Πρόσεξε όμω το τυρί, τα λουκάνικα, το κοτόπουλο και τα χάμπουργκερ. Αν βάλει σε κάποιο από αυτά γέμιση θα χάσει ένα βαθμό. Προσπάθησε να στοχεύεις μόνο τις πίτες. Έχεις ένα λεπτό για να ρίξεις σε όσες περισσότερες πίτες μπορείς. Ρίξε γέμιση στις πίτες. Τε. Τα πας πολύ καλά. Τε. ταπας πολύ καλά. Τέλεια! Τα πας πολύ καλά. Τέλεια! Τα 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 πας πολύ καλά! Τέλεια! Τα πας πολύ καλά! Τέλεια! Τα πας πολύ καλά! Έριξε σε μια πίτα τρία είδη γέμισης! Τέλεια! Τα πας πολύ καλά! Έριξε σε μια πίτα τρία είδη γέμισης! Ο χρόνος σου τελείωσε. Μπράβο! Κοίταξε το σκορ σου! Κάνε κλικ σε μια πίτα αν θέλεις να παίξεις ξανά ή κάνε κλικ στο κουμπί της αρχής για να επιστρέψεις στην παρέα. Σας βλέπω! Η γιατρός μας λέει σε τι κατάσταση είμαστε. Εσύ πώς είσαι, Μίμη? Αφού τρώω τύρι, είμαι μια χαρά! <laughs> 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 και εσύ, Φιφί? Εγώ είμαι αστέρι! Φοβερό αστέρι! <laughs> mm, έχω ένα παιχνίδι με σχήματα. Για να παίξεις, πρέπει να ξέρεις πόσες πλευρές και πόσες γωνίες έχουν τα σχήματα. Κάνε κλικ πάνω μου για να παίξουμε το παιχνίδι Μαθαίνουμε τα σχήματα Ας ξεχωρίσουμε τα σχήματα Γεια σου! Έχω ένα καταπληκτικό παιχνίδι με σχήματα για να παίξουμε Μπορείς να με βοηθήσεις να ολοκληρώσω μερικές εικόνες διαλέγοντας τα σχήματα που σου ζητάω Μερικές φορές θα σου ζητάω ένα σχήμα χωρίς να σου πω πως λέγεται. Θα σου λέω κάτι άλλο σχετικά με αυτό. Μπορεί να σου πω πόσες πλευρές ή πόσες γωνίες έχει. Προσπάθησε να καταλάβεις ποια σχήματα θέλω. Θα δουλέψουμε με δύο διαφορετικές εικόνες και θέλω να διαλέξεις πέντε σχήματα για να ολοκληρώσεις κάθε μία. Όταν ολοκληρωθούν και οι δύο εικόνες θα σου χαρίσω ένα κομμάτι του παζλ. Πριν αρχίσουμε θέλω να ξέρω πώς τα πηγαίνεις με τα σχήματα. Αν ξέρεις αρκετά καλά τα σχήματα κάνε κλικ στο μπλε κουμπί. Αν όμως νομίζεις ότι είσαι αστέρι στα σχήματα κάνε κλικ στο πορτοκαλί κουμπί. Ας ρίξουμε μια ματιά λοιπόν στην πρώτη εικόνα είναι στο διάστημα. Όμως αυτή η εικόνα δεν έχει ολοκληρωθεί. Πρέπει να μπουν στη θέση τους πέντε σχήματα. Θέλω να διαλέξεις ανάμεσα σε αυτά τα σχήματα. Όταν σου ζητήσω κάποιο από αυτά, κάνε κλικ στο σχήμα που πιστεύεις ότι θέλω. Το πρώτο σχήμα που θέλω είναι ένα σχήμα με τρεις πλευρές. πέτυχες, Διάνα! Κάνε κλικ σε ένα σχήμα που μοιάζει με τετράγωνο που ισορροπεί στη μία γωνία του. Αυτό ακριβώς ήθελα! Θέλω ένα αστέρι με πέντε άκρες. Αυτό είναι ό,τι πρέπει. Βρες μου ένα αστέρι με έξι άκρες. Πολύ σωστά! Θα ήθελα ένα σχήμα με τρεις πλευρές. Το πέτυχες, Διάννα! Τα αγαπημένα μου σχήματα είναι τα τριγωνικά κομμάτια τυριού με τις στρογγυλές τρύπες. Ας δούμε τώρα τη δεύτερη εικόνα είναι η πριγκίπισσα του παραμυθιού. Το πρώτο σχήμα που θέλω είναι ένα σχήμα με πέντε άκρες. Το πέτυχες, Διάνα. Κάνε κλικ σε ένα σχήμα χωρίς πλευρές ή γωνίες. Αυτό είναι ό,τι πρέπει. Θέλω ένα σχήμα με δύο μακριές πλευρές και δύο κοντές πλευρές. Αυτό ακριβώς ήθελα. Βρες μου ένα σχήμα με τρεις πλευρές. Πολύ σωστά. Θα ήθελα ένα σχήμα με τρεις πλευρές. Πολύ σωστά επειδή είσαι άσω στα σχήματα, έχω για σένα ένα ακόμα παράξενο σχήμα. Είναι ένα κομμάτι του παζλ. Θέλεις να σου πω μια αστεία ομοιοκαταληξία. Εντάξει, Φιφί. Η γιατρός μας, η Φιφί, σε μια αληφή. και Τι έγινε Φιφί Ε, Δεν μου έρχεται άλλη ομοιοκαταληξία με το Φιφί Εσύ μπορείς να με βοηθήσεις να φτιάξω ομοιοκαταληξίες Κάνε κλικ πάνω μου για να παίξουμε το παιχνίδι Ώρα για ομοιοκαταληξίες Δεν θα κάνουμε αταξίες μόνο ομοιοκαταληξίες ετοιμάστηκε για τις ομοιοκαταληξίες. Αν δεν ξέρεις πώς παίζεται το παιχνίδι μου με τις ομοιοκαταληξίες, κάνε κλικ τώρα στο κουμπί της βοήθειας. Αν όμως θέλεις να ξεκινήσεις αμέσως, κάνε κλικ πάνω μου. Πρώτα θέλω να μάθω πώς τα πηγαίνεις με τις ομοιοκαταληξίες. Κάνε κλικ στο μπλε κουμπί αν τα πας καλά με τις λέξεις που κάνουν ομοιοκαταληξία. Κάνε κλικ στο πορτοκαλί κουμπί αν είσαι ξεφτέρι στις ομοιοκαταληξίες. Τέλεια! Ας αρχίσουμε να φτιάχνουμε ομοιοκαταληξίες. Αυτή είναι η πρώτη ομοιοκαταληξία. Έτρεξε πέρα το σκυλάκι για να προλάβει το Κάνε κλικ στη λέξη που κάνει η ομοιοκαταληξία με την τελευταία λέξη στην πρώτη γραμμή. Έτσι, μπράβο! Η λέξη είναι καροτσάκι. Έτρεξε πέρα το σκυλάκι για να προλάβει το καροτσάκι. Ας πάμε παρακάτω. Για να βρει ο Πέτρος τη λύση ήθελε κάποιος να τον... Κάνε κλικ στη λέξη που θα ολοκληρώσει την ομοιοκαταληξία. Μπράβο! Διάλεξες τη λέξη... Βοηθήσει! Για να βρει ο Πέτρος τη λύση, ήθελε κάποιος να τον βοηθήσει. Να μια ομοιοκαταληξία ακόμα! Σαν το αυγό είδε το τηγάνι, Έφυγε μάνι! Κάνε κλικ στη λέξη που κάνει ομοιοκαταληξία με την τελευταία λέξη στην πρώτη γραμμή. Σωστά! Ήθελε τη λέξη... Μάνι! Σαν το αυγό είδε το τηγάνι! Έφυγε μάνι μάνι! Ας κάνουμε μία ακόμα! Ήταν μια μικρή αράχνη... Πασπαλισμένη με ζάχαρη. Κάνε κλικ στη σωστή λέξη για να κάνεις ομοιοκαταληξία. Σωστά! Διάλεξε τη λέξη άχνη. Ήταν μια μικρή αράχνη πασπαλισμένη με ζάχαρη άχνη. Ας κάνουμε μία ακόμα. Το χοντρό το γουρουνάκι δεν χωράει απ το... Κάνε κλικ στη λέξη που θα ολοκληρώσει την ομοιοκαταληξία. Μπράβο! Διάλεξες τη λέξη. Πορτάκι. Το χοντρό το γουρουνάκι δεν χωράει από το πορτάκι. Μπορείς να σκεφτείς λέξεις που κάνουν ομοιοκαταληξία με το όνομά μου, το φιφί στροφή και ε, ε, καταστροφή. Να μια ομοιοκαταληξία ακόμα. Η μικρούλα η λιλή δεν είναι καθόλου. Κάνε κλικ στη λέξη που κάνει η ομοιοκαταληξία με την τελευταία λέξη στην πρώτη γραμμή. Έτσι, μπράβο! Η λέξη είναι... Παχουλή. Η μικρούλα η λυλί; δεν είναι καθόλου παχουλή. Ας πάμε παρακάτω. Μέσα στο κοτέτσι οι κότε τρώνε. Κάνε κλικ στη σωστή λέξη για να κάνεις ομοιοκαταληξία. Σωστά! Ήθελες τη λέξη γιουβέτσι. Μέσα στο κοτέτσι οι κότε τρώνε γιουβέτσι. Μένει μόνο μία ομοιοκαταληξία. Ένα ελικόπτερο πετούσε. Και τα βουνά. Κάνε κλικ στη λέξη που κάνει η ομοιοκαταληξία με την τελευταία λέξη στην πρώτη γραμμή. Σωστά! Διάλεξες τη λέξη. Χαιρετούσε ένα ελικόπτερο πετούσε και τα βουνά χαιρετούσε. Έφτιαξες οκτώ καταπληκτικά στιχάκια με ομοιοκαταληξία. Επειδή είσαι τόσο έξυπνο παιδί, έχω μερικούς στίχους με ομοιοκαταληξίες, ειδικά για σένα. Το μικρό το κοριτσάκι. μερικά ακόμα στιχάκια με ομοιοκαταληξίες. Κάνε κλικ πάνω μου αν θέλεις να παίξουμε ξανά ή κάνε κλικ στο κουμπί της αρχής για να επιστρέψεις στην παρέα. Σας βλέπω! Κρατηθείτε σε φόρμα. Τρώτε σωστά. Κοιτάξτε την μπλούζα της Φιφής έχει ένα αστέρι μπροστά. Πόσες άκρες έχει το αστέρι? Εγώ ξέρω. Πόσες φιφί? Πέντε. Το αστέρι μου έχει πέντε άκρες. Σωστά. Στο παιχνίδι μου πρέπει να ξέρεις πόσες άκρες, γωνίες και πλευρές έχουν τα διάφορα σχήματα. Τώρα μπορείς να χρησιμοποιήσεις τα σχήματα για να με βοηθήσεις να ολοκληρώσω μερικές αστείες εικόνες. Κάνε κλικ πάνω μου για να παίξουμε το εκπληκτικό παιχνίδι μου με τα σχήματα. Ξεκινάμε! Γεια σου και πάλι! Καλώς ήρθες στο παιχνίδι μου με τα σούπερ σχήματα. Κάνε κλικ πάνω μου αν ξέρεις πώς παίζεται το παιχνίδι ή κάνε κλικ τώρα στο κουμπί της βοήθειας για να σου εξηγήσω. Ας ξεχωρίσουμε τα σχήματα πάλι. Όταν ολοκληρώσεις τις δύο εικόνες, μπορείς να εκτυπώσεις τη μία από αυτές. Πριν αρχίσουμε, θέλω να ξέρω πώς τα πηγαίνεις με τα σχήματα. Αν ξέρεις αρκετά καλά τα σχήματα, κάνε κλικ στο μπλε κουμπί. Αν όμω νομίζει ότι είσαι αστέρι στα σχήματα, κάνε κλικ στο πορτοκαλί κουμπί. Α ρίξουμε μια ματιά λοιπόν στην πρώτη εικόνα. Είναι στο διάστημα. Όμω αυτή η εικόνα δεν έχει ολοκληρωθεί. Πρέπει να μπουν στη θέση του πέντε σχήματα. Θέλω να διαλέξει ανάμεσα σε αυτά τα σχήματα. Όταν σου ζητήσω κάποιο από αυτά, Κάνε κλικ στο σχήμα που πιστεύεις ότι θέλω. Το πρώτο σχήμα που θέλω είναι... Ένα σχήμα με τρεις γωνίες. Αυτό ακριβώς ήθελα. Κάνε κλικ σε ένα μισοφέγγαρο. Αυτό είναι ό,τι πρέπει. Θέλω ένα σχήμα με πέντε άκρες. Πολύ σωστά! Βρες μου ένα σχήμα με τέσσερις πλευρές που έχουν το ίδιο μήκος. Το πέτυχες, Διάννα. Θα ήθελα ένα σχήμα με πέντε γωνίες. Αυτό ακριβώς ήθελα. Ξέρεις τι σχήμα έχει το φεγγάρι. Ας δούμε τώρα τη δεύτερη εικόνα. Είναι η πριγκίπισσα του παραμυθιού. Το πρώτο σχήμα που θέλω είναι... Ένα σχήμα με δύο μακριές πλευρές και δύο κοντές πλευρές. Αυτό είναι ό,τι πρέπει. Κάνε κλικ σε ένα σχήμα χωρίς πλευρές ή γωνίες. Το πέτυχες, Διάνα! Θέλω ένα σχήμα με τρεις γωνίες. Αυτό ακριβώς ήθελα! Βρες μου ένα σχήμα με δύο μακριές πλευρές και δύο κοντές πλευρές. Αυτό είναι ό,τι πρέπει. Θα ήθελα ένα σχήμα με πέντε άκρες. Πολύ σωστά! Επειδή ξέρεις να διαλέγεις σχήματα, μπορείς να εκτυπώσεις τη δική σου εικόνα. Κάνε κλικ στο κουμπί της εκτύπωσης για να εκτυπώσεις την εικόνα. Κάνε κλικ στην εικόνα για να συνεχίσεις. Σας βλέπω. Θα μπορούσε να κοιτάω αυτά τα ψάρια για ώρες. Πραγματικά θα μπορούσε, εσύ. <χει> Μπορείς να δεις κι άλλα ψάρια αν παίξεις το παιχνίδι μου. Κάνε κλικ πάνω μου για να παίξουμε το παιχνίδι ψαροανακαλύψεις. Καλώς ήρθε στο διασκεδαστικό πάζλ. Κοίτα, ένα ολοκένουριο πάζλ. Ω, oh, ανατριχιαστικό. Βρισκόμαστε σε ένα στοιχειωμένο σπίτι. Προσέξτε τα φαντάσματα. Κοίτα, έχεις ένα κομμάτι του πάζλ που πρέπει να μπει στη θέση του. Προσπάθησε να βρεις τη σωστή θέση του στοιχειωμένου κομματιού και σύρε το εκεί. Τέλεια! Να ακόμα ένα στοιχειωμένο κομμάτι που πρέπει να τοποθετήσεις στο puzzle. Ξέρεις τη σωστή θέση του. Το τέριαξες πολύ σωστά. Να ακόμα ένα στοιχειωμένο κομμάτι που πρέπει να τοποθετήσεις στο puzzle. Ξέρεις τη σωστή θέση του. Έτσι μπράβο! Να ακόμα ένα στοιχειωμένο κομμάτι που πρέπει να τοποθετήσει στο παζλ. Ξέρεις τη σωστή θέση του. Τέλεια! 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 Αυτό το μέρος του παζλ ολοκληρώθηκε. Τώρα είναι ώρα να ρίξεις μία ματιά τριγύρω. Κάνε κλικ στο στοιχειωμένο σπίτι για να δεις τι θα συμβεί. Και μην ξεχνάς, μπορείς να βρεις άλλα τέσσερα κομμάτια του παζλ στο επόμενο τεύχος της χώρας των γνώσεων.